Φιλαράκια καλημέρα. Καλημέρα σε άλλο ένα βίντεο. Καλημέρα από Κρήτη. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο έχουμε να σας δείξουμε μία κατασκευή η οποία είναι μία ψεσταριά το οποίο ψήνεις και σε σχάρα, αλλά μπορεί να ψήσεις και όπως τις παλιές στα χωριά φουβούδες που βάζανε το τσικάλι πάνω ή το τηγάνι επάνω και ψήνανε πατάτες. Είναι λοιπόν 2-1 ψισταριά μαζί με ψισταριά μαζί με μπορεί να ψήσεις και μπριτζόλες, μπορεί να ψήσεις και να βάλεις και τσεκάλι απάνω ή τηγάνι απάνω. Πάμε να σας δείξουμε την κατασκευή, πάμε. Εδώ είμαστε φίλοι μου, εδώ είμαστε. Λοιπόν, οι ψισταριές είναι αυτές εδώ, οι οποίες είναι φτιαγμένες από boiler. Πράγμα το οποίο μας κόστισε 0 λόγω του ότι τα boiler είναι για πέταμα, τα πετάνε στην ουσία από σκουπίδια. Έτσι μας κοστίζει 0 και μας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και πολύ οικονομικά μπορούμε να μαγειρεύουμε. Και σαν ψισταριά είπαμε, το οποίο μπορείτε να ψήνετε ό,τι θέλετε, αλλά και να μαγειρεύετε. Δηλαδή να ψήνετε και μπριτζόλα στη σχάρα, αλλά και να μαγειρεύετε σε τσικάλι, σε τηγάνι ή όπου αλλού θέλετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε λίγο την ψισταριά. Είναι κατασκευή μου, σήμερα την κατασκευάσαμε. Αυτή είναι η πρώτη, την έχουμε κατασκευάσει πέρυσι. Αν θα δείτε στα βίντεο μέσα στο κανάλι μου, υπάρχουν και μαγειρέματα τα οποία έχω μαγειρέψει με αυτή εδώ την ψισταριά. Αυτή είναι εδώ καινούρια, μία ώρας. Θα σας δείξουμε όμως πώς την κατασκευάζουμε και πώς ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, δεν θα μαγειρέψουμε σήμερα. Αν θέλετε να δείτε βίντεο το οποίο μαγειρεύουμε στην ψισταριά, θα ψάξετε στο κανάλι μέσα, θα δείτε πάρα πολλά βίντεο το οποίο μαγειρεύουμε στη συγκεκριμένη, σε αυτή εδώ την ψισταριά, την παλιά, που είναι ακριβώς όπως είναι αυτή, όπως είναι η διπλανή. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ τα τρολάκια μέσα στο κανάλι να μην μου γράφουν, γιατί δεν θα απαντάω και αν υπάρχει λόγος να ασχολούμαι. Έτσι, γιατί κάπου είχα πει για μια ξυλόσουμπα, για ένα μπουρί, το οποίο λέω παράδειγμα, έτσι. Αν πηγαίνει ας πούμε ένα μέτρο πάνω, αν πηγαίνει 5 μέτρα πάνω, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπα, 5 μέτρα πάνω, θα πρέπει να πηγαίνει 3 οριζόντια. Έτσι. Και αρχίζαν τα τρολάκια, πού θα βρεις μωρέ σπίτι με 5 μέτρα ύψος. Ρε παιδιά, δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, να πάτε σε ένα ψυχίατρο. Έτσι, να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλετε ψυχίατρο, δεν σας φταίω εγώ. Έτσι, τα γκάου ας φύγουν από το κανάλι για να μην τα μπλοκάρω εγώ. Ξαναλέω, αν πηγαίνει, παράδειγμα, 5 μέτρα ύψος, να πηγαίνει 3 μέτρα οριζόντια, το μπουρί. Λοιπόν, αν θέλετε ψυχίατρο, δεν σας κάνω εγώ. Λοιπόν, συνεχίζω για να μην αγχωθώ πρωί-πρωί. Γιατί βλέπω αυτά που μου γράφετε και δεν γουστάρω κάτι τέτοια σχόλια. Αν θέλετε να σοβαρευτείτε λίγο, να σοβαρευτείτε. Άμα δεν θέλετε, πάρετε τα μπουγαλάστε και σε άλλο κανάλι. Τα μπουγαλάκια σας σε άλλο κανάλι. Λοιπόν, δείχνω πάλι την ψισταριά. Δείχνω την ψισταριά πώς είναι. Αυτή είναι από boiler. Είναι το εσωτερικό του boiler, έτσι. Είναι το εσωτερικό του boiler αυτό. Το εξωτερικό με τον αφρό το πετάμε. Αν θέλουμε το εξωτερικό, κρατάμε το καπάκι το στρογγυλό. Μόνο το πλαϊνό, το καπάκι, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε επάνω για να μην μας, ενοχλεί η φωτιά, να μην μας ενοχλεί η φωτιά στο τηγάνι, στα χέρια όταν μαγειρεύουμε. Όταν ψήνουμε μπριτζόλες δεν χρειάζεται σε σχάρα. Όταν όμως ψήνουμε, μαγειρεύουμε σε τηγάνι ή σε τσικάλι, θα μας ενοχλεί η φωτιά, οπότε αναγκαστικά χρειαζόμαστε καπάκι. Πάμε να δούμε κατασκευή. Λοιπόν, έχουμε πάρει και έχουμε φτιάξει τα πόδια, τα οποία είναι με σωλήνα παλιά του νερού. Να σας γυρίσω, να τα δείτε. Λοιπόν, βλέπετε, είναι η κάτω μεριά του boiler. Έχω κολλήσει σωλήνες με σωλήνες του νερού για να φτιάξω τα πόδια. Εδώ, να μην ξεχάσετε, στον πάτο κάνουμε υποχρεωτικά μία τρύπα, είτε με τροχό οι γραμμές τρεις, είτε από το κέντρο, αν υπάρχει σωλήνα, με την κόβουμε. Γιατί το νερό το χειμώνα, με το που μπαίνει μέσα, λόγω του ότι έχει καεί η ψισταριά μας από το
έχει καεί στα ρυζιά μας από το, με τα, που την ανάβουμε, υπάρχει περίπτωση να σκουριάνει μετά από 2 χρόνια, να σαπίσει και θα μας δημιουργήσει θέμα. Οπότε είναι καλό να φεύγει το νερό που μπαίνει μέσα της βροχής, έτσι και να μην κάθεται νερό. Επίσης, για να μην φεύγουν τα κάρβουνα ή η στάχτη ή, καλό είναι να βάλετε μια λαμαρίνα πιο λεπτή, το οποίο θα την καλύβεται και από κάτω όταν κάποια στιγμή βρέχει, θα φεύγει το νερό, αλλά η στάχτη δεν θα μπορεί να φύγει. Και τα ξύλα, λοιπόν. Πάμε να δούμε τον τρόπο, λοιπόν, που μαγειρεύουμε. Ανάβουμε τη φωτιά, τα κάρβουνά μας. Ανάβουμε, λοιπόν, τα κάρβουνά μας. Αφού γίνουν τα κάρβουνα, βάζουμε τη σχάρα μας επάνω. Έτσι και ψήνουμε τις μπριτζόλες μας. Έτσι, βλέπετε. Η σχάρα άνετα χωράει και άνετα δουλεύει, όπως και στη δικιά μου, όπως και στην πρώτη που έχω φτιάξει. Άνετα δουλεύει. Έτσι. Ψήνουμε, λοιπόν, τα μπριτζολάκια μας. Ψήνουμε ό,τι θέλουμε. Φωτογραφίες, σε βίντεο για το ψήσιμο θα βρείτε στο κανάλι που έχω μέσα στο κανάλι με αυτές τις ψησταριές. Επίσης θα βρείτε και στο, θα δείτε και καινούργια βίντεο, το οποίο όταν ψήνουμε θα ψήνουμε σε συγκεκριμένες ψησταριές και σε άλλες βέβαια. Έτσι, θα δείτε, λοιπόν, βίντεο το πώς δουλεύουμε. Δεν θα σας δείξουμε βίντεο, δεν υπάρχει λόγο να σας δείξουμε βίντεο πώς να ανάψουμε τη φωτιά, δηλαδή να ψήσουμε να σας δείξουμε. Δεν νομίζω να χρειάζεται. Λοιπόν, είπαμε, μπριτζολάκια ψήνουμε στη σχάρα. Έτσι, υπάρχει 15 πόντους ύψος για να μην καούν οι μπριτζόλες. Ναι, για να μην καούν, 20 πόντους είναι, 15 πόντους περίπου είναι τα κάρβουνα από τη φωτιά μας. Τα κάρβουνα από την μπριτζόλα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να καούν. Έτσι. Υπάρχει, εγώ έχω φτιάξει και αυτό το τρίποδα. Αυτό εδώ το σύστημα, το οποίο το βάζω μέσα, αν θέλω, το έχω βάλει στην παλιά ψησταριά που έχω φτιάξει. Αυτό εδώ, το οποίο αυτό εδώ, το βάζω, ανάβω τη φωτιά και βάζω γύρω γύρω ένα καπάκι. Είναι ακριβώς όπως αυτό που θα σας δείξω τώρα, αλλά πιο λεπτό, είναι ακριβώς όπως αυτό. Βάζω, λοιπόν, ένα καπάκι για να στερεώνω, το γύρω γύρω, ώστε να μην μου πειράζει η φωτιά το χέρι του τηγανιού, έτσι, το χερούλι του τηγανιού, και να πηγαίνει η φωτιά στο τηγάνι στο κέντρο, στο λάδι ή στο τσικάλι, να μαγειρεύω, αλλά να μην μου πειράζει τα αυτιά του τσικαλιού ή του τηγανιού. Γι' αυτό είναι ακριβώς αυτό το καπάκι. Λοιπόν, μπορείτε να φτιάξετε, είπαμε και εσείς, αν θέλετε αυτό. Είναι ένα τρίγωνο, το οποίο έχει πόδια, το οποίο το βάζετε, πατάνε στα κάρβουνα πάνω και βάζετε πάνω το τηγάνι, αφού πρώτα βάλετε το κάλυμα γύρω γύρω για να μην σας καίει η φωτιά και έχετε θέμα. Έτσι, πάμε να δούμε, λοιπόν, πώς μπορούμε τώρα να βάλουμε, να σας δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε, να ψήσουμε σε τηγάνι, στη συγκεκριμένη ψησταριά. Το άλλο, έχουμε βάλει τον τρίποδα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη να σας δείξουμε πώς μπορούμε να ψήσουμε σε τηγάνι. Λοιπόν, καταρχήν, βάζουμε το καπάκι μας. Αυτό το καπάκι είναι η άλλη άκρη του μπόιλερ, το οποίο έχω κολλήσει 3 αυτάκια. 1, 2, 3, ώστε να κουμπάει και να μην υπάρχει περίπτωση να σας πέσει μέσα στα κάρβουνα το καπάκι. Ακουμπάει, δηλαδή, στα πλάγια. Έτσι, και δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει το καπάκι μέσα. Και εδώ πάνω βάζουμε το τηγάνι, δείτε πως. Λοιπόν, εδώ πάνω βάλουμε το τηγάνι. Η φωτιά δεν επηρεάζει το χέρι του τηγανιού, γιατί είναι το σίδερο αυτό. Μαγειρεύουμε άνετα από κάτω, το χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε και σε τσικάλι ή σε τηγάνι, πέρα από ψησταριά για να ψήσουμε μπριτζόλες σε σχάρα. Έτσι, δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 2-1. Τα βασικά που πρέπει να προσέξετε είναι, αν κάποια στιγμή, δεν το ξέρω τώρα, επειδή αυτή εδώ η κατασκευή είναι καινούρια, υπάρχει μία περίπτωση, σας λέω, έτσι, όπως είναι, δεν ξέρω, μπορεί και να μην χρειαστεί, έτσι, όπως είναι, λοιπόν, η πίσω μεριά, να κόψετε 2 εκατοστά πάνω, να το φέρετε 5 έτσι και 2 κάτω, ώστε να φεύγει ο καπνός από πίσω και να μην μπουκώνει η φωτιά.
Για να φεύγει λοιπόν ο καπνός από πίσω και να μην μπουκώνει φωτιά, υπάρχει περίπτωση, ξαναλέω, θα δοκιμάσετε πρώτα, να κόψετε 2 εκατοστά πάνω, 2 από εδώ και μία γραμμή, ώστε να κάνει μία μακρόσθενη γραμμή εδώ και να φεύγει ο καπνός από εδώ. Απαγορεύεται από εδώ να κόψουμε κάτι, γιατί θα έχουμε θέμα με το τηγάνι. Θα έχουμε θέμα με το τηγάνι και δεν χρειάζεται να το κόψουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν άνετα βάζουμε το τηγάνι μας επάνω, η φωτιά είναι μέσα, η κάτω μεριά του τηγανιού βλέπετε ότι πάει η φωτιά και μαγειρεύουμε, δεν μας επηρεάζει το γύρω γύρω του τηγανιού, ούτε το σερούλι και μπορούμε άνετα να βάλουμε πατάτες χωρίς να μας πηγαίνει η φωτιά στη μούρη και στη μάπα, χωρίς να μας πηγαίνει η φωτιά πάνω μας, ούτε στα χέρια, γιατί προστατεύει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω, τα ξύλα είναι τζάμπα. Τα βρίσκουμε στο δάσος τα ξυλαράκια τα οποία μαγειρεύουμε. Είναι μια οικονομικότατη σόμπα ψισταριά παύλα φουβού. Φουβού είναι στα κριτικά εκεί που μαγειρεύαμε, που βάζαμε ξύλα μέσα και μαγειρεύαμε. Είναι μια οικονομικότατη λοιπόν ψισταριά παύλα φουβού. Μαγειρεύουμε δηλαδή και με σχάρα και με και με τηγάνι ή τσικάλι. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Θα σας παρουσιάσουμε κάποια άλλη στιγμή και κάποιες άλλες σχάρες που έχουμε κάνει μακρόσθενες. Την έχουμε πίσω την άλλη. Νομίζω δεν χρειάζεται αυτές. Νομίζω ότι αυτή είναι πιο βολική και πιο καλή. Από την άποψη ότι η άλλη, ναι μεν μαγειρεύεις οι μακρόσθενες, ναι μεν μαγειρεύεις, αλλά δεν μπορείς να ψήσεις, δεν μπορείς να ψήσεις πατάτες, δεν μπορείς να βάλεις απάνω τηγάνι, ενώ σε αυτό βάλεις τηγάνι. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, έχω φτιάξει και δεύτερη για να καταλάβετε πόσο ωραία είναι, πόσο βολικιά είναι, η πρώτη μου, περισσινή, και η δεύτερη μου. Είναι πολύ βολικιά, παιδιά, πάρα πολύ βολικιά. Κάντε δοκιμή, τα χρόνια είναι δύσκολα. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να τη βγάζουμε πιο οικονομικά. Αν υποθέσετε ότι 23 ευρώ έχει πάει η μπουκάλα υγραερίου, μέχρι τώρα 23-22, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Έτσι το ρεύμα είναι πανάκριβο. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να μπορούμε να τα βγάζουμε οικονομικά και να μην έχουμε πολλά έξοδα. Με λίγα έξοδα λοιπόν ή με μηδενικά έξοδα να μπορούμε να ζούμε. Λοιπόν. Νομίζω δεν έχω κάτι να σας πω άλλο. Γράψτε σοϊκά σχόλια, παρακαλώ πάρα πολύ, κάτω από το βίντεο και όχι κάποια τρολάκια που γράφουν κάποιες βλακίες κάτω. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχω κάτι ξεχάσει να πω. Να πούμε ότι του εμπορίου οι ψισταριές είναι περίπου μισό χιλιοστό πάχος. Αυτή εδώ το μπόλ είναι 3 χιλιοστά πάχος. Η άλλη μισό χιλιοστό. Λαμαρινάκι, αυτή είναι πολύ χοντρή. Ένα βασικό πράγμα βέβαια που θέλω να προσέξετε όταν φτιάχνετε την ξυλόσομπα είναι το εξής. Βλέπετε την ξυλόσομπα, λέω, τη σχάρα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι υπάρχει το καπάκι από τον μπόιλερ και υπάρχει μία κόλληση η οποία έρχεται γύρω-γύρω. Η οποία είναι περίπου 4 χιλιοστά πάχος. Εδώ μπορεί να είναι και 6 το δεύτερο. Κόλληση. Το κόβουμε ακριβώς πάνω από την κόλληση, ώστε το πάνω μεριά της ψισταριάς να είναι πολύ παχύ. Και από κάτω μετά φυσικά κατεβαίνει. Δηλαδή εδώ είναι 3 χιλιοστά, εδώ είναι 5 πάχος χιλιοστά. Να προσπαθούμε να κόβουμε τους αρμούς. Δηλαδή εκεί που είναι το κολλημένο, έτσι ακριβώς από πάνω, μισό χιλιοστό, να κόβουμε γύρω-γύρω. Έτσι ώστε να είναι πιο παχύ εκεί, για να είναι πιο και όμορφο και πιο λειτουργικό και πιο, να κρατάει και πιο πολλά χρόνια, γιατί δεν σελώνει εύκολα, γιατί είναι πιο χοντρό τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν είναι 5-10 πόντους το boiler. Από τον πάτο θα το κόψετε από την κάτω μεριά μέχρι πάνω, θα κόψετε το boiler 15 πόντους ύψος. 15 πόντους ύψος νομίζω ότι είναι αρκετά για να μπορεί τα κάρβουνα να ψήσουν την πριτζόλα. Το ύψος εννοώ από τα κάρβουνα από την πριτζόλα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Όπως και το τσικάλι, όταν το βάζετε πάνω, νομίζω ότι είναι αρκετά καλά το ύψος. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Αυτά. Από εδώ βάζουμε τα ξύλα, έχουμε κάνει μια τρύπα, βάζουμε τα ξύλα μέσα όταν θέλουμε να μαγειρεύουμε, να ψήσουμε πατάτες τηγανιτές ή δηλαδή στο τηγάνι ή να ψήσουμε στο τσικάλι, βάζουμε τα ξύλα μέσα εδώ και γίνεται φούβου. Βγάζουμε τα ξύλα, βγάζουμε αυτό το καπάκι, βάζουμε πάλι ξύλα από όπου θέλουμε και γίνεται σχάρα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη φτιάξετε, είναι πάρα πολύ βολική, πάρα πολύ καλή κατασκευή, πάρα πολύ καλή πατέντα. Με άχρηστα υλικά που στην ουσία τα βρίσκεις στα σκουπίδια και πάνω απ' όλα είναι μια κατασκευή πολύ, είναι μια ψισταριά πολύ γερή. 3-4 χιλιοστών πάχος σίδερο, ενώ ξαναλέω τα άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι λαμαρινάκια ψηλά μισό χιλιοστού. Δηλαδή στην ουσία άντε 15 φορές να αναψίσεις και όσο γίνεται κοντινό χρονικό διάστημα και μετά αρχίζει και τα παίζει και σαπίζει και πάει για πέταμα. Δηλαδή 15 φορές μαγειρεύεις. Αυτό δεν μαγειρεύεις για 5 χρόνια, 10 χρόνια. Λοιπόν, και πέρα από αυτό παίρνει και ηλεκτροκόλληση απάνω. Αυτή η άλλη δεν παίρνει. Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι μια καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βίντεο. Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια χαρά σας.